Κύριε Αυτά Σερετάκη. Πότε θα τα θέσουμε. Ελάτε κύριε Μιχαηλίδη, όταν ολοκληρώσετε για να πάμε. Θα πω καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλημέρα πλησιάζει. Να πω ότι οπωσδήποτε δεν πρέπει κανένας να ευσυχάζει από όσα διαμηνεί η κυβέρνηση σχετικά με την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Πολύ περισσότερο που γίνεται, γιατί μιλάμε για ένα διάλογο που γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Είναι διάλογο μεταξύ δύο χωρών συμμάχων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και γίνεται υπό νατοϊκή σκέπη. Ένα ΝΑΤΟ το οποίο δεν αναγνωρίζει επιχειρησιακά όρια στο Αιγαίο και το γνωρίζουμε. Ένα ΝΑΤΟ το οποίο ουσιαστικά μετά το 1997 και τη σύνοδο και τη συμφωνία της Μαδρίτης, όπου η ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, σε ένα πλαίσιο που μετά το Ελσίνκι αναγνωρίσαμε ουσιαστικά την ύπαρξη και μεθοριακών διαφορών, θυμάστε για την ένταξη Κύπρου και για την έναρξη της Τουρκίας. Γίνεται σε μια περίοδο στην οποία αυξάνεται και οξύνεται η αντιπαράθεση από τη μία, τον είπαμε, την Κίνα, αλλά και όλο του ευρωατλαντικού άξονα με το υποδιαμόρφωση ευρασιατικού, και εκεί βρίσκεται το μεγάλο επίδικο, η μεγάλη μάχη για να τραβήξει, ποιος θα τραβήξει την Τουρκία, που είναι μια μεγάλη δύναμη με το μέρος της. Παίζει και με τη Ρωσία, παίζει και με την Κίνα, παίζει και με τους Αμερικάνους. Γι' αυτό ακριβώς, και εδώ δεν πρέπει να πούν αυταπάτες στο ελληνικό λαό, γι' αυτό ακριβώς στο Βίλνιους χαράχθηκε ένας οδικός χάρτης που ακριβώς προσδιορίζει τα βήματα και το στόχο, που ο στόχος είναι ποιος, η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, και στο έδαφος αυτό προετοιμάζονται πολύ οδυνηροί συμβιβασμοί. Αυτοί έχουν προετοιμαστεί και προχωράνε βήμα-βήμα. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι κάθε φορά υπάρχει και ένα καινούριο θέμα στην ατζέντα από μεριάς Τουρκίας. Τους τελευταίους μήνες έχει μπει και ένα επιπλέον θέμα, το οποίο με κάποιο τρόπο προσπερνιέται από την κυβέρνηση και τα κόμματα που κινούνται στο ευρωατλαντικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, η Τουρκία έφερε για πρώτη φορά ζήτημα ότι υπάρχει πληθυσμός τουρκικός, ο οποίος δεν εμπίπτει στις συνθήκες της Λοζάνης, δεν είναι μουσουλμανική μειονότητα. Τη συνθήκη της Λοζάνης την αμφισβητεί χρόνια. Ναι, ναι, λέει όμως ότι υπάρχουν πέρα από την μουσουλμανική μειονότητα, που δεν εμπίπτουν στη συνθήκη. Αυτό είναι καινούριο. Ναι. Και οι συμβιβασμοί αυτοί που θα γίνουν, ποιοι είναι? Αυτό είναι καινούριο. Και να πω για παράδειγμα ορισμένα πράγματα χαρακτηριστικά. Φοβάστε, συγκεκριμένα, τα οποία είναι βήματα τα οποία έχουν γίνει. Mm. Είναι γεγονός, για παράδειγμα, ότι η οροδοθέτηση της ΑΟΣ με την Ιταλία προέβλεπε μειωμένη επίρρεια στα διαπόντια νησιά. Mm-hmm. Με επίπτωση στην ΑΟΣ της Αλβανίας. Είναι γεγονός, για παράδειγμα, αδιαμφισβήτητο, το ότι η συμφωνία με την Αίγυπτο εξαιρούσε το Καστελόριζο, εξαιρούσε τη μισή Ρόδο, και η οριοθέτηση δεν έγινε με βάση τη μέση γραμμή, που είναι το διεθνές δίκαιο το οποίο επικαλούμαστε, αλλά μετακινήθηκε βορειότερα, ουσιαστικά αναγνωρίζει μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη. Υπάρχει δηλαδή μια συζήτηση εφ' όλης της ύλης με στόχο γεωπολιτικό προς όφελος του ΝΑΤΟ, με στόχος οικονομικό σε σχέση με την εκμετάλλευση, τη συνεκμετάλλευση από τους μονοπωλιακούς ομίλους εγχώρους και ξένους και διεθνείς του ενεργειακού πλούτου, και βεβαίως όλου του πλούτου που βγαίνει στην περιοχή. Και επειδή υπήρχε μια μεγάλη εφορία, θυμίζω, σχετικά πριν λίγα χρόνια με τη συμφωνία, την έμεση συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ότι να μπορούμε όταν έχουμε ισχυρές πλάτες και όταν κάποιος μπαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και βάζουν βάρος, μπορούν ακόμα και πολύ δύσκολα θέματα να επιληθούν. Να μην σας εξηγήσω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα ο Λίβανος. Και ενδεχομένως να είναι αφελές το ερώτημα που θέλω να θέσω. Ναι. Αλλά επειδή μιλήσατε για τη μειωμένη επίρρεια και λέω να είναι αφελές, γιατί δεν τα κατέχω αυτά, γι' αυτό σας ρωτώ εσάς που έχετε και γνώση αυτών. Δεν είναι λογικό σε τέτοιες συμφωνίες να γίνονται αμοιβές υποχωρήσεις μεταξύ δύο πλευρών? Άρα έρχεστε στα λόγια μου. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά αυτό το οποίο λέγεται. Είναι αιωλότη. Ότι είναι το διεθνές δίκαιο, είναι τα όρια και τα λοιπά, είναι υποδιαπραγμάτευση. Νομίζω στην πιο
ακραία, να μην πω χυδαία έκφραση, το εξέφρασε πριν λίγο καιρό η διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ σε μια εκπομπή, που λέει ότι ξεκινάμε φυσικά, αλλά από εκεί πέρα διαπραγματεύομαστε όπως θα πηγαίνουμε λαϊκοί και διαπραγματεύομαστε πατάτες με τέλος πάντων με άλλα αντικείμενα, με άλλα φρούτα. Ναι, ναι. Δεν είναι λοιπόν, υπάρχει μια διαπραγματεύση επί της ουσίας που στόχους έχει αυτούς και είναι επικίνδυνη και για τον ελληνικό λαό και για τον τουρκικό λαό, γιατί βρίσκεται πάνω στην κοινή επιδίωξη των δύο αστικών τάξεων να αναβαθμίσουν το ρόλο της η μία σε βάρος της άλλης. Και αυτά, ξέρετε, δεν λύνονται με συμφωνίες, δυστυχώς. Υπάρχει διέξοδος για τους λαούς, ναι, υπάρχει. Υπάρχει διέξοδος κινήτως πάλι ενάντια καταρχήν στο ΝΑΤΟ, αυτόν τον εγκληματικό οργανισμό. Εκτός ΝΑΤΟ δηλαδή θα τα βρίσκαμε. Εκτός ΝΑΤΟ και εκτός των οικονομικών συμφέροντων φυσικά. Άμα δεν υπάρχουν τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία παίζουν και διακυβεύονται, πού είναι η δυσκολία να τα βρουν δύο λαοί. Όταν διαπραγματεύονται οι λαοί, και το ξέρετε πάρα καλά. Πολύ καλά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όπως στην Ελλάδα υπάρχει ένα λαϊκό κίνημα το οποίο αντιστέκεται και αντιπαρατήθεται με την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την αντιλαϊκή στρατηγική των άλλων κομμάτων, έτσι και στην Τουρκία υπάρχουν λαϊκές δυνάμεις. Σωστά, αλλά δεν διαπραγματεύονται οι λαοί όμως, κύριε Σερετάκη. Και οι λαοί διαπραγματεύονται. Και σας θυμίζω και κοινές κινητοποιήσεις έχουν γίνει και κοινές τοποθετήσεις έχουν γίνει του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Και στους σεισμούς εκφράστηκε ολόψυχα η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού πρώτα και κύρια και έφτασε τα συνδικάτα τα ελληνικά εκεί που δεν έφτανε το ελληνικό και τουρκικό κράτος για να δώσουν βοήθεια. Και έχει δείξει έμπραχτα λοιπόν αυτή την καταστολή. Αυτό γιατί γίνεται και μια συζήτηση αναφορικά με την επανεκλογή του κύριου Τραμπ, ότι ποια θα είναι η επιρροή που θα έχει. Κρατήστε το να το συζητήσουμε. Άρα είναι μια επικίνδυνη διαδικασία, δεν είναι μια συζήτηση μεμονωμένη. Βρίσκεται σε έναν συγκεκριμένη διαδικασία που ξεκίνησε από το Βίλνιους το 2023. Μάλιστα. Και έχει συγκεκριμένους στόχους. Κύριε Σερετάκη, παρακαλώ, κάτι θέλατε να πείτε. Αφού ότι η συζήτηση περί μυστικής διπλωματίας είναι τουλάχιστον υποκριτική. Έχουν γίνει πάνω από 100 κύκλοι διερευνητικών επαφών και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Καφαντάρη. Προφανώς. Όταν ξεκίνησε και ο Άλλα κοντήνησε να επισύνει. Και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Και επειδή έχουν υπογραφεί πράγματα, και μάλιστα ορισμένα τα ολοκλήρωσε μια χαρά για λογαριασμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως για παράδειγμα το στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ, τον οποίο ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας με το διαβολικά καλό Τραμπ, και έχουμε καταντήσει στην Ελλάδα μια ατέλειωτη αμερικάνικη βάση από την Αλεξανδρούπολη ο μέχρι τη Σούδα. Λοιπόν, τι άλλο θα πείτε. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Δεύτερον, δεν μπορεί να κάνετε ότι δεν ξέρετε. Αυτά που έχουν περάσει από τη Βουλή, συγκεκριμένες συμφωνίες, αυτά τα οποία έχετε συνομολογήσει όλες οι κυβερνήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και πολύ περισσότερο το τι προβλέπει η διαδικασία του Βίλνιους. Δεν μπορεί να κάνετε, λες και είστε φοιτητές πρωτοετής που τώρα... Κύριε Σερετάκη, αύριο έχουμε μια συνάντηση. Ευχαριστούμε αυτά, για λοιπόν, τον είναι, χαρακτηρισμό. Αυτά λοιπόν είναι δεδομένα. Είναι τεράστιες οι ευθύνες των κυβερνήσεων. Είναι τεράστιες και είναι ακόμα περισσότερο γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας με τις συνένεσεις των κομμάτων σας και τις ευθύνες της πρώτης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι χωμένη μέχρι τα μπούνια σε δύο πολέμους. Και μάλιστα είχαμε τον κύριο Δένδια σε πρόσφατη ομιλία που μίλαγε ότι τα εθνικά συμφέροντα ξεκινάνε από την υποσαχάρια Αφρική, η Μέση Ανατολή και δεν ξέρω πού φτάνουν. Άρα είναι δεδομένο το πλαίσιο στο οποίο κινείται το ελληνικό κράτος και επίσης είναι δεδομένο το πλαίσιο, ναι, το βλέπω, την ειρήνη την υπηρετούμε μια χαρά. Το βλέπω και στη Μέση Ανατολή, εξοπλίζοντας το κράτος δολοφόνο και πολλά άλλα. Και στην Ουκρανία, παντού για την ειρήνη παλεύουμε. Και για τα εθνικά συμφέροντα έχουμε πάτη στη Σαουδική Αραβία. Μια τελευταία κουβέντα που θα ήθελα, σαν ισιότητα. Λοιπόν, εδώ Αγίο Πελαγίτης,
είναι και η ισχύς μας στο ευρωατλαντικό πλαίσιο. Την κύριε Σερετάκη, παρακαλώ το δικό σας σχόλιο. Σε ένα έτσι κι αλλιώς εμείς εκτιμούμε ένα αποτέλεσμα που θα ήταν έτσι κι αλλιώς αρνητικό, ανεξάρτητα από την έκβαση, έτσι κι αλλιώς γιατί τα δεδομένα είναι αντιλαϊκά σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους και είναι επικίνδυνα για αυτούς σε ό,τι αφορά στις διεθνείς σχέσεις με την πολιτική των ΕΕ, που δεν αλλάζει με την αλλαγή Προέδρου. Θέλουμε να πούμε ότι παρόλα αυτά υπάρχει ένα θετικό στοιχείο, ότι μέσα σε ένα γενικό κλίμα παρακμής, και είναι πραγματικά παρακμή και σύψη αυτό που είδαμε στις εκλογές των ΗΠΑ, να αναπτύσσεται εθνοφρουρά, να σηκώνονται μεταλλικοί τείχοι, να μπαίνουν ακροβολιστές ελεύθερης κόπης. Αυτή είναι η δημοκρατία, τον είπα. Υπάρχουν και δείγματα αμφισβήτησης. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό ρεύμα το οποίο δυναμώνει. Είναι ενδεικτικό ότι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ακόμα και μεγάλα συνδικάτα τα οποία αρνήθηκαν να δώσουν στήριξη με πιο ισχυρό τους Teamsters, τους οδηγούς. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ότι είχαμε μία διαπάλη μέσα στη ΣΥΠΑ, η οποία συνεχίζεται, η οποία γίνεται σε ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο. Στο υπόβαθρο ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανασχέσει η άρχουσα τάξη των ΗΠΑ την άνοδο της Κίνας και να επανακτήσει την πρώτη καθεδρία στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Και εδώ υπάρχει μια συζήτηση με ποια βιομηχανική πολιτική, ποια δεσμολογική εμπορική πολιτική, ποιες διεθνείς συμμαχίες θα το καταφέρουν. Οι μεν ήταν υπέρ του να ξεμπερδεύουν με τον κύριο στρατιωτικό αντίπαλο που είναι η Ρωσία. Ο Τραμπ πιο πολύ φαίνεται ότι έχει την πολιτική με τον βασικό εμπορικό αντίπαλο, οικονομικό αντίπαλο που είναι η Κίνα. Μάλιστα. Είναι ένα ερώτημα για παράδειγμα και καταλαβαίνω την αγωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στον ανταγωνισμό αυτό μπαίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μικρή Κίνα την αποκάλεσε ο Τραμπ. Όλα αυτά όμως έχουν διακύβευμα τα συμφέροντα και τα κέρδη των μονοπωλίων και όχι τις ζωές, τα συμφέροντα, τους μισθούς, τις συντάξεις, τη ζωή των πολλών. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε την ανάγκη να υπάρχει ένα ρωμαλαίο εργατικό κίνημα, ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο μπορεί να διασφαλίζει η λαϊκή αμφισβήτηση, να βρίσκει δημιουργικό δρόμο προς τα μπρος, γιατί αυτό που έγινε στη ΣΥΠΑ είναι αυτό που έχουμε δει και αλλού. Μια σειρά κόμματα, όταν μιλάνε στο κόμμα, στο όνομα της προόδου, της προόδου και της δημοκρατίας και εφαρμόζουν αντιλαϊκές πολιτικές, βρόχουν στην αντίδραση τη λαϊκή δυσαρέσκεια.